Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να ευχηθώ καταρχήν καλή δύναμη, υγεία και βεβαίως να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να παλέψουμε για τα δικαιώματα των παιδιών μας, για τα δικαιώματα τα δικά μας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας, αλλά και σε άλλους χώρους, σε όλους τους κλάδους, που είναι πάρα πολλά και συσσωρεύονται συνεχώς. Βέβαια, το ξεκίνημα το δικό μου στη σημερινή συζήτηση, ευχαριστώντας σας για αυτή τη συνάντηση και για αυτή τη συμμετοχή που έχετε σήμερα εδώ, δεν θα είναι να βγάλω κανένα λόγο, όπως καταλαβαίνετε, ή να κάνω μια ομιλία αναλυτική. Οι θέσεις πάνω κάτω είναι γνωστές, τις ακούτε καθημερινά να τις προβάλλουμε όσο μπορούμε και με τις δυνάμεις που έχουμε και στη Βουλή και έξω από αυτή και στους μαζικούς φορείς των εργαζομένων και μέσα στους χώρους της παιδείας και εδώ στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας μέσω των οργανώσεών μας, των στελεχών, της δράσης που κάνουμε. Περισσότερο θέλουμε να σας ακούσουμε έτσι ώστε γνωρίζοντας και εμείς από τη μεριά μας τα προβλήματα, ζώντας αυτή την κατάσταση στην πράξη, μέσα στη ζωή, περισσότερο να δυναμώσουμε τους δεσμούς μας, τις γνώσεις μας, να αναπτύξουμε παραπέρα και εμείς τον προβληματισμό μας και τις θέσεις μας, παίρνοντας υπόψη αυτά που θα μας θέσετε και σήμερα, έτσι ώστε να κάνουμε και πιο αποτελεσματική τη δράση μας μέσα στην κοινωνία, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, μέσα στους συλλόγους, αλλά και παντού, και στη Βουλή και στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, στις περιφέρειες. Η εικόνα που θέλει να δημιουργήσει γενικά η κυβέρνηση δεν είναι αυτή που βιώνει ο λαός μας στην πραγματικότητα. Ήδη σήμερα, ακούσατε το απόγευμα, όσοι προλάβατε, να ανακοινώνονται πάνω από 7.000 κρούσματα, που είναι πολύ περισσότερα στην πραγματικότητα. Η πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα μέτρα, υποτίθεται, που παίρνει η κυβέρνηση είναι τα ίδια με αυτά που μας έφεραν σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και γέμισαν με κινδύνους, με ανησυχία, ολάκερη την ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή, αυτό που εμφανίζει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, και η κυβέρνηση συνολικά, ότι όλα βαίνουν καλώς στα σχολιά μας, ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα ότι είναι πλασματική, δεν είναι και αυτή πραγματική, γιατί τα πρωτόκολλα λάστιχο που ουσιαστικά δημιουργούν και υποτίθεται βάζουν στην πράξη, κουκουλώνουν όλα αυτά τα προβλήματα, δεν τα επιλύουν. Ουσιαστικά τα σχολεία είναι απροστάτευτα, και εδώ στη Δυτική Αθήνα, στους δήμους της περιοχής, και αν πάρουμε υπόψη ότι και τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλά, μαζί με όλες τις δυσκολίες των υποδομών, το πώς είναι στιβαγμένα τα παιδιά μας μέσα στις τάξεις, μέσα στα σχολεία, δημιουργούν μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία πρέπει να αντιπαλέψουμε. Δεν μπορεί να κλείνουμε το στόμα, δεν μπορεί να καθόμαστε και να παρακολουθούμε από την τηλεόραση τι συμβαίνει. Πρέπει ουσιαστικά να βγούμε στους δρόμους του αγώνα, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί μας, μεταξύ μας, να ενωθούμε στο κίνημα και να τα αντιμετωπίσουμε. Αντί για αραίωση των αιθουσών, ξέρετε ότι η κυβέρνηση, αντί να κάνει αυτό δηλαδή, προχωρεί συνέχεια σε συγχωνεύσεις τμήματων, σε συμπτύξεις τμήματων, σχολείων, τάξεων κλπ. Αντί να κάνει μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, τα βάζει με τους εκπαιδευτικούς, γιατί δήθεν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ενώ αυτή την κάνει πάρα πολύ καλά. Σήμερα, που βρισκόμαστε ήδη πάνω από 2 μήνες από την ώρα που ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, με βάση τα στοιχεία πανελλαδικά, περίπου 100.000 μαθητές στηβάζονται σε τάξεις με 25 μαθητές,
σε αρκετές περιπτώσεις είναι και πολύ περισσότεροι, είναι πάρα πολύ παραπάνω και χάνονται δεκάδες διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα από τα σχολεία. Εμείς λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο, δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός, δεν πρέπει να ωρεοποιείται η κατάσταση και δυστυχώς οι κυβερνώντες και οι εκπρόσωποι της σε διάφορους μαζικούς φορείς κλπ. Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ωρεοποιούν την κατάσταση και βεβαίως αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα τώρα. Δηλαδή και για τα ζητήματα της πανδημίας, ειδικότερα ενημέρωση, ενημερωτικές δράσεις για τον εμβολιασμό, ελεγχόμενα τεστ έξω από τα σχολεία, μέσα στα σχολεία, δωρεάν, μαζικά. Έχετε δει τις προτάσεις μας, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών εδώ και τώρα, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση, και βεβαίως προσλήψεις και βοηθητικού προσωπικού, γιατί λείπουν και καθαρίστες, λείπουν μια σειρά, και ειδικά εδώ στα σχολεία της περιοχής,